Καταγγέλουμε και εμείς σαν Συνδικάτο Οικοδόμων την κρατική καταστολή που δεν δίστασε να πυροβολήσει ένα 16χρονο που έκλειψε 20 ευρώ βενζίνη. Από μόνο του είναι απαράδεκτο, αλλά ξέρουμε ποιους έχουμε να κάνουμε. Τώρα, συνάδελφες και συνάδελφοι, μετά την πανελλαδική απεργία που ούτε πετυχημένη, ένα πράγμα έχει επιβεβαιωθεί. Ότι μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξε μαζικότητα της συμμετοχής στις απεργιακές συγκεντρώσεις που επιβεβαιώνει όλα όσα εκτιμήσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ότι δηλαδή δίπλα στη δικαιολογημένη αγανάκτηση που βιώνουν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι μικρομεσαίοι, οι συνταξιούχοι, υπάρχει μια συσσωρευμένη θετική πείρα που απορρέει από τους αγώνες που όδησε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, από τον τρόπο που υλοποιούνται τα αντεργατικά μέτρα. Ανεξάρτητος ποιος βρίσκεται στο τιμόνι της διακυβέρνησης, με συγκεκριμένα αρνητικά αποτελέσματα στη ζωή των εργατικών λαϊκών αναγκών. Η συμβολή του ταξικού συνδικαστικού κινήματος στην επιτυχία της απεργίας ήταν πολύ σημαντική, αφού στην κυριολεξία τόσο για την απαρθή απόβαση, αλλά και στην προετοιμασία τους με αιτήματα και περιεχόμενο που έβαζαν στο επίκεντρο τις λαϊκές ανάγκες, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, η είδηση του τραγικού θανάτου του μαθητή σε σχολείο των Σερών και των τραυματισμών άλλων δύο παιδιών μετά από έπληξη καυστήρα ξεχυλίζει το ποτήρι της οργής. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ένας μαθητής να χάνει τη ζωή του μέσα στο χώρο του σχολείου που θα έπρεπε κανονικά να είναι χώρος ασφάλειας για όλους τους μαθητές. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι τυχαίο και δεν είναι μεμονωμένο. Δεν οφείλεται στην κακιά την ώρα. Τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί πολλά επικίνδυνα περιστατικά που από καθαρή τύχη δεν οδήγησαν σε τραγικές εξελίξεις από σοβάδες που πέφτουν πάνω στα κεφάλια εκπαιδευτών και μαθητών και πλημμυρισμένα σχολεία μέχρι πόρτες και παρέθυρα που καταραίουν, αίθουσες κλουβιά και ακατάλληλα προάβλα γεμάτα κινδύνους. Μπροστά στην ψήφιση ενός ακόμα προϋπολογισμού, χρειάζεται να δυναμώσει η απέτηση για χρηματοδότηση των σχολείων για μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, για κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων, για άμεσους και ουσιαστικούς ελέγχους στις υποδομές. Από όλα αυτά, συναδέλφοι και συνάδελφοι, πρέπει να βγάλουμε και συμπεράσματα στο τι έργα θέλουν τελικά γενικότερα οι αστικές κυβερνήσεις τους και οι μεγαλοκατασκευαστικές εταιρείες. Παραδείγματος χάρη, και εδώ στην περιοχή μας, λένε για την ανάβαση της ΔΕΘ, που θα εξυπηρετεί, θα υπάρχει τουρισμός υψηλού επίπεδου. Τι εξυπηρετεί αυτό στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες μας? Εμείς δεν θα μπορούμε καν να περνάμε από έξω. Στο λιμάνι, ανάβλαση του λιμανιού, για να έρχονται τα πιο πολλά εμπορεύματα στο μικρότερο δυνατό χρόνο. Επίσης, η σύνδεση του λιμανιού με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα για να πηγαίνει πιο γρήγορα τα εμπορεύματα, που εμείς από τη βενζίνη, από την ακρίβεια της βενζίνης, δεν έχουμε να πάμε μέχρι την επανομή. Από την άλλη, βέβαια, η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, υπάρχει ανάγκη στο να γίνουν σχολεία, όπως προείπαμε, νοσοκομεία, όπως ανέδειξε και η κρίση, ο κορονοϊός, και στα υπάρχοντα νοσοκομεία να γίνουν και παρεμβάσεις. Υπάρχει ανάγκη για την πλημμυρικά έργα που με μια βροχή πλημμυρίζουν οι δρόμοι. Αντισεισμική θωράκιση, αντιπυρικά έργα και άλλα. Τι μπαίνει όμως, συναδέλφες και συνάδελφοι, εμπόδιο σε όλα αυτά? Ότι μετά τη χρήση τους, αυτά τα έργα δεν θα υπάρχει κέρδος για αυτούς. Αυτά τα έργα όμως λέμε εμείς, σαν Συνδικάτο Οικοδόμων, ότι και θα υπάρχει αντικείμενο εργασίας για τους εργαζομένους στις κατασκευές, αλλά και τα έργα αυτά θα είναι προς την κατεύθυνση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών για την καλυτέρευση της ζωής του λαού. Το Συνδικάτο μας έχει πάρει ήδη απόφαση για να συμμετέχει στο συλλαλητήριο της 17-12 και έχουμε αποφασίσει να δουλέψουμε και με περιοδίες, αλλά και με επαφή με το Μητρό μας, αλλά καταρχάς να βρούμε αυτούς που ήταν οι συνάδελφοι κοντά μας στην απεργία στο απεργιακό μπλοκ. Αυτά, ευχαριστώ. Συνάδελφοι, καλησπέρα και από μένας, από την Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας. Παρακολουθώντας την εισήγηση αλλά και τώρα την τυποθέτηση του συναδέλφου από τους οικοδόμους, νομίζω ότι καλύφθηκα πλήρως ως προς τα βασικά αιτήματα τα οποία μας οδήγησαν και εμάς στη συμμετοχή μας στο συλλαλητήριο του Σαββάτου. Οπότε βρίσκω την ευκαιρία να πω δύο πραγματάκια τα οποία νομίζω πρέπει να έχουμε όλοι στο νου μας για τους 1 εκατομμύριο περίπου μαθητές που έχει η Ελλάδα σήμερα και τους αντίστοιχα περίπου 2 εκατομμύρια γονείς. Τα παιδιά λοιπόν που σήμερα είναι τρίτη λυκείου είναι γεννημένα το 2005, δηλαδή σχολείο πήγαν νηπιαγωγείο το 2010. Είναι τα παιδιά αυτά που λέμε της κρίσης.
πέρασαν όλα τα 12 χρόνια του σχολικού τους βίου μέσα στην κρίση, με τους γονείς τους να ζουν μέσα στην κρίση. Και ως επιστέγασμα ήρθαν τα τρία τελευταία χρόνια και η πανδημία που χτύπησε βάναυσα και τα σχολεία. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί αυτά τα παιδιά σήμερα έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη να παρθούν μέτρα για σύγχρονα σχολεία, για περισσότερους εκπαιδευτικούς, μικρότερα τμήματα, και όχι να εφαρμόζονται νόμοι που ψηφίστηκαν εν μέσω πανδημίας για 27 παιδιά ανά τάξη. Είναι απαράδεκτες οι συνθήκες, και την περασμένη Κυριακή στην ημερίδα που είχαμε για τη σχολική βιβλία αναδείχθηκαν τα ζητήματα και από τους ειδικούς επιστήμονες, όπου αναφέρθηκαν χαρακτηριστικά ότι εξαπλασιάστηκαν τα παιδιά που απευθύνονται στα κέντρα ψυχικής υγιεινής παιδιών και εφήβων. Συνεπώς, εδώ πέρα νομίζω ότι είναι μονόδρομος η ανάγκη, ή πάλι μάλλον ο αγώνας, για νέα κτίρια, για μόνιμες καθηγητές, για μόνιμο προσωπικό στήριξης των παιδιών, όπως είναι οι ψυχολόγοι, οι νοσηλευτές. Τα προβλήματα σχολεία είναι πάρα πολλά. Δεν υπάρχει σχολείο που να μην έχουν χάσει μαθητές γονείς μέσα στην πανδημία. Δεν υπάρχει σχολείο που να μην έχει σοβαρότατα μαθητές με σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα. Άρα λοιπόν συμμετέχουμε και εμείς στο συλλαλητήριο με όλα τα αιτήματα που αναδείχθηκαν και μέσα από την κεντρική εισήγηση. Ευχαριστώ πολύ.